Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Νονού, και στους τηλεθέατες σας. Πρωτού πάμε στα μέτρα και αυτά που συζητούνται, κυρία Κογκιού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε ακόμη ένα θάνατο στο νοσοκομείο αναφοράς, μία 92χρονη γυναίκα. Το είχατε πει, θυμάμαι, στην τελευταία σύνδεση που κάναμε πριν από μερικές μέρες, ότι θα έχουμε νέα κρούσματα, νέους θάνατους. Και αυτό έβγαινε με βάση τα μαθηματικά που κάνατε εσείς οι επιδημιολόγοι στην εξίσωση αυτή με την αύξηση των κρουσμάτων, την καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων με τους τριψήφιους αριθμούς. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, κυρία Κολλιό, πώς πάνε τα πράγματα? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι άρχισαν πλέον να προσβάλλονται ηλικιωμένοι σε πιο ψηλών ποσοστών, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην αρχή του δεύτερου κύματος ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή κάτω των 60 χρονών ήταν το 90% και άνω των 60 ήταν ένα 9 με 10%. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι είχε επεκταθεί στους ηλικιωμένους και ευπαθείς και έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 15% ηλικιωμένων να προσβάλλονται. Ναι. Που όπως αντιλαμβάνεστε φέρνει περισσότερα περιστατικά στο νοσοκομείο και περισσότερους θανάτους ίσως. Ήταν και ο φόβος να μην επεκταθούν κρούσματα σε οίκους Ευγυρίας, κυρία Κολλιού, και αυτό οφείλεται και στα αυξημένα κρούσματα στον οίκο Ευγυρίας στη Λεμεσό, έτσι. Έτσι, πολύ 8 σωστά. 8 επιπλέον ανακοινώθηκαν σήμερα. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι πολύ πολύ κακή εξέλιξη γιατί επιβαρύνει δραματικά το σύστημα υγείας και με εισαγωγές στα νοσοκομεία γιατί οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους παρουσιάζουν προβλήματα και πρέπει να εισαχθούν στο νοσοκομείο αλλά και με εισαγωγές στην εντατική δυστυχώς mm-hmm. τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε θέλουμε να τα κρατήσουμε σε μια κατάσταση επάρκειας δηλαδή να μην στρεσαριστεί πολύ το σύστημα γιατί μετά θα πέσει και το επίπεδο της φροντίδας ναι. Γι' αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο και τα συστήματα υγείας όταν αυξηθούν αυτές οι παράμετροι, δηλαδή οι αριθμοί που εισάγονται στα νοσοκομεία και στις εντατικές, αρχίζουν πλέον να λαμβάνουν πιο σκληρά, στο πούμε, σε εισαγωγικά μέτρα, πιο αποτελεσματικά μέτρα. Γιατί κακά τα ψέματα, το μοναδικό μέτρο το οποίο έχει αποδειχτεί ότι δουλεύει είναι το απαγορευτικό, όπως το λέμε, το lockdown. Το οποίο μια χώρα φυσικά μπορεί να κάνει και τοπικό σε κάποιες περιοχές τις οποίες θεωρεί ιδιαίτερα βεβαρημένες. Αυτό ενισχύθηκε η επιδημιολογική ομάδα να γίνει σε Λεμεσόν και Πάφων, επειδή έχουν ήδη βγει τα σενάρια από χθες βράδυ. Δημοσιεύτηκαν και από το ΟΜΕΚΑ. Σε ό,τι αφορά στη Λεμεσόν, ο περιορισμός στο σπίτι να γίνεται από τις 9 το βράδυ. Έχουμε δει να κλείνουν επιχειρήσεις από τις 8. Κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Τα λύκια επίσης αναστέλνουν την λειτουργία τους και πολλά άλλα που έχουμε δει μέσα στις προτάσεις. Ενώ κάπως ξενίζει και αυτή η απόφαση μάλλον που ενδέχεται να ανακοινωθεί απόψε για γάμους και βαφτίσεις σε πανκύπριαν κλίμακα. Δηλαδή 10 με 15 άτομα στον εκκλησιασμό και από εκεί δεν θα έχουν καλεσμένους ούτε στο δείπνο. Αυτούς τους 150, 450 ο αριθμός, πήγαμε στους 150 με την τελευταία δέσμη μέτρων, τώρα καθόλου. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Στη συνάντηση έγινε μία ανασκόπηση της κατάστασης προς τα βούμπατα πράγματα. Μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, το πού πάνε οι διάφορες επαρχίες σε σχέση με πριν και από εκεί και πέρα συζητήθηκαν διάφορα σενάρια. Ναι. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα υιοθετηθούν από την πολιτεία και με ποιον τρόπο θα υιοθετηθούν, αυτό είναι καθαρά απόφαση, φαντάζομαι, σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επειδή ήταν πιο αυστηρά ήδη τα μέτρα σε Λεμεσόν και Πάφων, δεν περιορίστηκαν τα κρούσματα ή ο ρυθμός μεταδοτικότητας τουλάχιστον, ούτως ώστε να μην προχωρήσουμε σε ακόμη πιο σκληρά μέτρα, τοπικά μέτρα σε Λεμεσόν και Πάφο? Δυστυχώς η Λεμεσός φαίνεται από τις επιδημιολογικές καμπύλες να αυξάνει. Δεν δείχνει καθόλου τάση ελάττωσης, παρόλο που το ο δείχτης αναπαραγωγής του ιού και μεταδοτικότητας κατά συνέπεια δεν είναι πολύ ψηλός. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν γύρω στο 1,2 ο τελευταίος δείχτης. Ενώ ο μέσος όρος της Κύπρου είναι γύρω στο 1,1. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ ψηλοί αυτοί οι δείχτες, αλλά δυστυχώς οι τάσεις και το γεγονός ότι προσέβαλαν ευπαθείς και ηλικιωμένους είναι ανησυχητικά στοιχεία. Ναι. Άρα είναι περισσότερο από τον οίκο Ευγυρίας, αλλά
να περιορίσουμε τόσο πολύ τη Λεμεσόν για τον Νίκον Ευγυρίας, γιατί είναι περιορισμένα εσωτερικά. Γενικά στοιχεία, δηλαδή εκείνο το οποίο φοβάσαι είναι μη δεις εισαγωγές στις εντατικές να διπλασιάζονται μέσα σε μία εβδομάδα. Ναι. Κάτι που έπαιρναν άλλες χώρες. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά πολύ οι εισαγωγές στην εντατική, διότι αν μια κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, δυστυχώς μετά οι ρυθμοί αύξησης πάνε εκθετικά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να τους ελέγξει, δεν είναι μόνο το γυροκομείο. Προφανώς έχει και άλλους ασθενείς. Έχει και πιο νέους ασθενείς, εξ όσων μάθαμε, οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής. Διότι είναι λογικό, άμα έχεις έναν τεράστιο αριθμό πασχόντων, ακόμα και νεαρών, θα βρεθούν από μέσα κάποιοι οι οποίοι θα έχουν κάποια ευπάθεια. Μάλιστα. Είναι δύσκολο να προστατέψεις τόσο καλά τον πληθυσμό σου, τον ευπαθή. Να περιορίσεις. Ακόμα κάποια ευπάθεια, η οποία δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι τότε. Να περιοριστούν και στις μετακινήσεις τους εκτός πόλης, κυρία Κολλιού. Να μην βγαίνουν οι λεμεσανικοί παθητές από τις πόλεις τους. Θα βγαίνουν υπό προϋποθέσεις αυστηρές, ναι, και θα μπαίνουν βέβαια. Δεν γιατί έχει και εργαζόμενους σε άλλες πόλεις που ταξιδεύουν καθημερινά. Ναι, από εντάξει, αυτά θα τα ρυθμίσουν και πάλι τα διατάξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι.